Κρίεροτες. Βρισκόμαστε στο γραφείο του Χάρη. Ωρα 22 και 40. Ένα τετράγωνο δωμάτιο με παράθυρα στους δύο τείχους και ένα μεγάλο γωνιακό έπιπλο γραφείο που καταλαμβάνει τους άλλους δύο. Η δεξιά πλευρά του, αυτή που είναι στον τοίχο με την πόρτα, είναι κατάστατη. Βιβλία, περιοδικά, σημειωματάρια, Εφημερίδε, τυπωμένε σελίδε, άλλε τσαλακωμένε, μια καφετιέρα. Δίπλα τη, ένα μεγάλο κουτί με κάψουλε καφέδων, όλε ριστρέτο, ένα άδειο μπουκάλι τσαγκντάνιελ, ένα μέχρι τη μέση και μερικά κουτιά μπύρε, άλλα άδεια, άλλα γεμάτα. Στη γωνία του γραφείου, ένα φωτιστικό που είναι ρυθμισμένο να ρίχνει το φως χαμηλά, έτσι ώστε τα μάτια του χάρη να είναι στη σκιά. Η άλλη πλευρά του γραφείου είναι τακτοποιημένη. Αριστερά υπάρχει ένας μεγάλος εξωτερικός δίσκος με τρία απλέ λαμπάκια που αναβοσβήνουν συνεχώς. Δίπλα, ένα κουτί βαλεριάνες και ένα μπουκάλι νερό. Στο κέντρο, δύο μεγάλες οθόνες. Η αριστερή έχει ανοιγμένο το πρόγραμμα περιήγησης με 53 καρτέλες. Ειδήσει, Amazon, κάποιες διατριβές, Google Translate, πολλές σελίδε αναζήτησης, κριτικές βιβλίων, το Twitter και το Facebook. Στη δεξιά οθόνη από τη μεριά της ακαταστασίας είναι ανοιγμένη μία σελίδα στο Word και το μόνο που γράφει είναι «Κεφάλαιο πρώτο». Πάνω από το γραφείο κρέμονται δύο σειρές ράφια. Βιβλία, τοσχέ, λογοτεχνικά περιοδικά, τρεις κορνίσεις με φωτογραφίες. Στη μία η γονεί του Χάρη, 11 χρόνια πριν στο τραπέζι του γάμου του, δίπλα ο ίδιο, πέντε χρόνια πριν, στη βράβευση τη δεύτερη συλλογή του με διηγήματα για παιδιά. Η γέννηση τη κόρη του ήταν μεγάλη πηγή έμπνευση για εκείνον. Τότε τα μαλλιά του ήταν κατάμαυρα και αρκετά μακριά, πιασμένα σε κοτσίδα. Μια μικρή σγουρή τούφα έχει ξεφύγει και πέφτει πάνω στα πράσινα μοιοπικά γυαλιά του. Στην τελευταία κορνίζα, η Αρετούλα, η κόρη του. Τέσσερα χρόνια πριν, την πρώτη μέρα που πήγαινε στο σχολείο. Ο ίδιος τείχος, πάνω από τα ράφια, είναι διακοσμημένος με πόστερ και κάδρα. Οι δύο αφήσει στο κέντρο είναι από τις εκδηλώσεις που έγιναν για τη βράβευση των συλλογών του. Η πιο πρόσφατη, τρία χρόνια πριν, από το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης της Κοζάνης για τη συλλογή διηγημάτων με ιστορίες από τον τόπο του. Η πιο παλιά, η πρώτη, λείπει. Την κατέβασε γιατί είχε κυτρινήσει και στη θέση της έβαλε μια αφίσα με την πίπα του Μαγκρίτ. Σε σύ είναι πάζιν πίπ. Επίσης, τρία κάδρα με τις κριτικές των συλλογών του. Και τα συγκεκριμένα απορώ, αφού είναι αδύνατο να τα διαβάσει κανείς εκεί πάνω. Άλλωστε, στα δύο χρόνια που είμαι εδώ, δεν έχει μπει κανείς στο γραφείο του. Όταν έρχονται οι λιγοστοί φίλοι του, κάθονται στο σαλόνι. Μόνο η κοπέλα που καθαρίζει μπαίνει για να μαζέψει τα άπλυτα ποτήρια και τα άδεια μπουκάλια ξεσκονίζει πολύ προσεκτικά γιατί έχει ρητή εντολή να μην πειράξει τίποτα, ειδικά από το δεξί μέρος του γραφείου. Ο Χάρης κάθεται στην καρέκλα και είναι στραμμένος προς την οθόνη με το facebook ανοιχτό. Έκανε μία ανάρτηση πριν από λίγο και απαντάει σε σχόλια. Όταν απαντάει στα σχόλια της Κατρίν Κάπα, χαμογελάει και τα μάτια του φωτίζονται. Μάλλον όμως δεν το συνειδητοποιεί. Τα μαλλιά του τώρα τα κουρεύει πιο κοντά δεν πιάνονται πια κοτσίδα. Όμω είναι αρκετά μακριά για να τα βάζει πίσω από τα αυτιά του, συνήθω με μανία. Βάζει και τα γελιά με τέτοιο τρόπο που να τα συγκρατούν. Όταν είναι φρεσκολουσμένα και δεν κάθονται, βρέχει λίγο το χέρι του από το μπουκάλι με το νερό που έχει δίπλα του και τα στρώνει. Μια φορά είχε βάλει Τζακ Σήμερα φόρεσε το καινούριο πράσινο πουλόβερ του, αλλά από κάτω έμεινε με την πιτζάμα από το πρωί. Μόνο μπλούζα άλλαξε και αυτό γιατί μίλησε σε βιντεοκλήση με τον εκδότη του, ο οποίος τον πιέζει για την επόμενη συλλογή του. Τα ίδια του είπε πάλι. Ότι την έχει έτοιμη, αλλά δεν είναι αυτό που θέλει. Ότι θέλει να πειραματιστεί με ένα μυθιστόρημα, ότι το ετοιμάζει και ότι χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη για να το ολοκληρώσει. Πήρε πάλι προθεσμία. Αλήθεια λέει. Έχω διαβάσει τα διηγήματα της καινούργιας του συλλογής Εξαιρετικά όλα. Σίγουρα πάει για τέταρτο βραβείο. Τώρα όμως που κοντεύει τα 40, δεν του νοιάζουν τα βραβεία. Μόνο κοιτάει τη μέχρι τώρα πορεία του και νιώθει να του λείπει ένα μεγάλο κομμάτι. Πιστεύει ότι είναι η αναμενόμενη κρίση ηλικίας, αλλά εγώ ξέρω ότι δεν είναι αυτό. Ο έρωτας του λείπει. Ο έρωτας που δεν έχει ζήσει ακόμη. Ξέρω επίσης τι περισσεύει μέσα του. Του περισσεύει ο εαυτός που δεν έχει χάσει από ένα μεγάλο πάθος. Ο εαυτός που δεν έχει δοθεί, δεν έχει αφιερωθεί, δεν έχει χαριστεί σε κανέναν. Σαν να φοβάται τον έρωτα αυτός ο άνθρωπος. Όχι ότι δεν έχει ερωτευτεί. Ειδικά τότε που δούλευε στο ταξιδιωτικό γραφείο και ταξίδευε συνεχώς, κάθε φορά επέστρεφε ερωτευμένος και έγραφε, έγραφε, μια ρεσεψιονίστ, μια ξεναγός, μια πελάτησα που και που. Έτσι έφτιαξε και την πρώτη του συλλογή. Ταξιδιωτικά διηγήματα από μακρινούς τόπους με λίγο έρωτα να πλανάτε χωρίς ποτέ να εξελίσσετε. Μικροί οι έρωτες του, σαν τα διηγήματά του. Δεν έχει τολμήσει να φεθεί σε έναν μεγάλο έρωτα. Σε έναν έρωτα ο οποίος δεν θα χωρά σε 5-6 σελίδες, αλλά θα αναζητά όλο και περισσότερο χώρο για να εκφραστεί. Από αυτούς τους μικρούς έρωτες θέλει να ξεφύγει. Γι' αυτό θέλει να γράψει μυθιστόρημα για έναν μεγάλο έρωτα. «Ε, και επειδή παντρεύτηκε, όλοι παντρεύονται. Έτσι παντρεύτηκε κι αυτός. Όμως δεν τέριαξαν με τη ζωή. Όταν συνειδητοποίησαν ότι δεν προχωράει ο γάμος τους, προσπάθησαν να δώσουν άλλη μια ευκαιρία». Τότε ήταν που είχε πάρει ένα διήγημά του και προσπάθησε να το εμπλουτίσει και να το πλαισιώσει με άλλε δευτερεύουσε ιστορίε για να το κάνει μυθιστόρημα. Τίποτα από τα δύο δεν πέτυχε. Ο γάμο τελείωσε όπω άρχισε, συνενετικά. Το μυθιστόρημα τελείωσε επίσης, αλλά έμοιαζε με παρατραβηγμένο σύριαλ τηλεόραση. Έμεινε καταχωνιασμένο στο σκληρό. Η ζωή ξαναπαντρεύτηκε. Ο Χάρης όχι έχει παραμείνει παρατηρητή σε όλα. Πού τα ξέρω εγώ όλα αυτά αφού είμαι εδώ μόνο δύο χρονιά. Κρατάει ημερολόγιο. Θες να δεις. Σε δύο λεπτά στις 11 που θα πάει για ντους θα σου τα δείξω όλα. Έλα να δεις τώρα που έφυγε. Βλέπεις αυτόν το σκληρό εκεί αριστερά. Είναι γεμάτος από τη ζωή του. Όλες οι σκέψεις του, οι χαρές και οι λύπες του, οι αδυναμίες και οι φόβοι του. Όλα γραμμένα εκεί και κλειδωμένα με δεκατετραψήφιο κωδικό. Κάθε βράδυ, στο τέλος της ημέρας γράφει. Γράφει τα πάντα. Έχει μία πολύ καλή οργάνωση στα αρχεία του. Να, κοίτα! Φάκελοι με χρονολογίες. Βλέπεις? Το πιο παλιό αρχείο του είναι του 2005. Έχει και πιο παλιά, αλλά είναι χειρόγραφα και κάπου τα έχει καταχωνιασμένα. Δεν έχω εντοπίσει πού. Ας μπούμε στο 2005. Κοίτα. Ιανουάριο και όλες οι μέρες στη σειρά. Δεν λείπει ούτε μία. Σε διαβεβαιώνω. Στο φάκελο της κάθε μέρας έχει αρχαιοθετημένα διάφορα. Ιστορίες που ακούει, ιδέες που του γεννιόνται και το πιο σημαντικό. Ένα αρχείο Word μόνο με τις σκέψεις του. Και όλα αυτά τα γράφει και δεν τα ξανακοιτάει. Μόνο εγώ τα διαβάζω, κάθε εβδομάδα που κάνω backup. Εκείνος ψάχνει να βρει έξω του ό,τι δεν έχει εντοπίσει μέσα του. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνω. Θα τον βοηθήσω. Θα τον βοηθήσω να δει ότι είναι ώρα να αφαιθεί σε έναν έρωτα. Καταρχάς, θα κλείσω αυτό το παράθυρο με τις 53 καρτέλες. Του τρώει πολύ χρόνο το σερφάρισμα. Θα αφήσω μόνο τη συνομιλία με την Κατερίνα Λίνο. Να σκεφτώ... Α, ναι. Θα ανοίξω το αρχείο από την πρώτη του βράβευση στη Θεσσαλονίκη. Η αφίσα που λείπει από τον τοίχο. Τότε η Μελίνα, μια παλιά του συμφιτήτρια, είχε παρευρεθεί στη βραβευσή του για να το συγχαρεί. Βγήκανε το βράδυ, θυμήθηκαν τα παλιά. Δεκαοχτώ σελίδες έγραψε εκείνο το βράδυ. Και ενώ σε όλα τα φοιτητικά του χρόνια ήταν ερωτευμένος μαζί της, αντί να φεθεί στον έρωτά της, γύρισε στην Αθήνα. Γνώρισε τη ζωή και έξι μήνες μετά παντρεύτηκαν. Κάπως έτσι έχασε μία από τις ευκαιρίες να ζήσει έναν μεγάλο έρωτα. Άρα, το αρχείο της Μελίνας. Μ, ποιο άλλο... Α, ναι, πιο πρόσφατο αυτό. Το αρχείο της Όλγας. Θαυμάστριά του. Του είχε στείλει συγχαρητήριο email για το τρίτο του βραβείο και ξεκίνησαν την αλληλογραφία. Τόσα χαμόγελα στο πρόσωπό του δεν είχα ξαναδεί από τότε που με έφερε εδώ, παρά μόνο σε κάτι παλιέ φωτογραφίε που βρήκα καταχωνιασμένε στο δίσκο. Έξι μήνε έγραφε κατεβατά ολόκληρα τα βράδια. Εκείνη του απαντούσε το πρωί. Μόλι του ζήτησε να βρεθούν, σταμάτησε να τι γράφει. Έρχεται. Φοράει καθαρές πιτσάμες και κρατάει ένα ποτήρι με παγάκια. Αλέξα, playlist 3 Η αγαπημένη του Κάθεται στο γραφείο, κοιτάζει τις οθόνες Διαβάζει Γεμίζει το ποτήρι με ουίσκι. Γίνει μια μεγάλη γουλιά και ξεκινά να γράφει. Κεφάλαιο πρώτο. Βρισκόμαστε στο γραφείο του Χάρη. Ωρα 22 και 40. Ένα τετράγωνο δωμάτιο με παράθυρα στους δύο τοίχους και ένα γωνιακό επιπρογραφείο που καταλαμβάνει τους άλλους δύο.